μία δήλωση ότι θα καταδείξει γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας η εθνική ανταπάτηση που είναι το πρόγραμμά μας που είναι αναρτημένο στο ανεξάρτητο.gr. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς προέκυψαν τέτοιου είδους έγγραφα, τα οποία δεν έχουν ούτε αυτό το πρωτοκόλλο ούτε τίποτα. Ακούσατε ότι είναι από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το άκουσα. Από το φαξ της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το γραφείο λοιπόν, τύπου. Ναι. Η απάντηση το έδωσε απάντηση επίσημη το γραφείο τύπου. Ωραία. Και είπε ότι υπήρχαν αυτά τα συνημμένα. Για να καταλάβουν και οι πολίτες. Και μάλιστα, κύριε Καμένε, πέστε το μας αυτό. Το γραφείο τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας είπε ότι εσείς ζητήσατε, παρακαλέσατε να δοθούν στα κόμματα. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα πρακτικά, όπως επισήμως έχουν σταλεί, έχουν αναρτηθεί δημοσίως. Μπορείτε να πείτε τώρα και να τα δείτε. Δεν προκύπτει πουθενά κατάδυση εγγράφων. Πουθενά. Υπήρχε κάμερα παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας εμού προσωπικός και 6 πρακτικογράφων. Mm-hmm. Τέτοιου είδους έγγραφο ουδέποτε κατατέθη. Όχι πως θα υπήρχε πρόβλημα να κατατεθεί ένα έγγραφο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα μιλούσε για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, mm-hmm. αλλά δεν κατετέθη ποτέ. Το μόνο που κατετέθη είναι το επίσημο έγγραφο των Εξαρτήτων Ελληνών για το πρόγραμμά μας, το οποίο ζήτησα τον κύριο Πρόεδρο μαζί με τις 7 θέσεις που προφορικά του ανέλησα και είναι στα πρακτικά. Να κοινοποιηθούν στους προέδρους των κομμάτων, διότι μας απεκόπη η δυνατότητα συνομιλίας με τους υπολείπους προέδρους. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Φαίνεται καθαρά στα πρακτικά από το διάλογο που περιγράφεται επακριβώς και μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, το κύριε Καμένε, μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα και θα ζητήσω να γίνει πάλι επικοινωνία με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και επίσης, με ενημερώνουν πριν από λίγο, το είπα εγώ στον αέρα, ότι αυτή τη στιγμή είναι ανεβασμένο αυτό το έγγραφο που λέτε ότι δεν υπάρχει. Με αριθμό fax στο ενικός.gr και έχουμε στο control, με ειδοποιούν ότι οι συνάδελφοι το βλέπουν τώρα στο ίντερνετ. Και εγώ το βλέπω στο ίντερνετ, το οποίο δεν έχει υποσχέσει, δεν έχει αυτό το πρωτοκόλλο. Το είχε. Καλά, το είχαμε κι εμείς, αλλά... Είναι με ένα αριθμό fax από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Λοιπόν, αν γίνεται... αυτό το έγγραφο, το κατασκεύασε κάποιος άλλος. Αυτό λέει. Πάντως δεν υπάρχει από εμάς. Δεν ξέρω αν το κατασκεύασαν ή αν το στείλανε στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό είναι τεράστιο θέμα πια, γιατί εδώ έχει φυλακή η Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν είναι αστεία πράγματα. Είναι πλαστό αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Το μόνο έγγραφο που υπάρχει είναι αυτό που περιγράφεται στην επίσημη, στα επίσημα πρακτικά και που περιγράφω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μου το έστειλε το email της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στον διάλογο μας τα 7 σημεία. Από εκεί και πέρα. Επικοινωνήσατε, κύριε Καμένο, με την Προεδρία της Δημοκρατίας αυτές τις ώρες? Ορίστε. Στη διάρκεια αυτών των ωρών, ο Παπαδημούλης ο Δημήτρης είναι. Επικοινωνήσατε με την Προεδρία της Δημοκρατίας για να διευκρινιστεί το θέμα? Βεβαίως, μίλησα με τον κύριο Πίτσιο. Και τι σας είπε? Με τον κύριο Σπίτσιο στην αρχή μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο και συνεχεία μου είπε ότι υπήρξε ένα έγγραφο το οποίο ευρέθη στα πρακτικά και το οποίο δόθηκε στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μίλησε και με τον κύριο Τσίπρα, τον πρόεδρο σας. Να γίνεται θρίλερος. Και μου είπε ο κύριος Τσίπρας ότι πράγματι του έδωσαν ένα τέτοιο έγγραφο. Έγγραφο τέτοιο, όπως φαίνεται, από τα πρακτικά της συνομιλίας μου με τον πρόεδρο και από τα επίσημα καταθέτα πρακτικά τα οποία παίρνουν αυτό το πρωτοκόλλο, δεν υπάρχει από μένα. Κύριε Καμένο, επιμένετε στο επίσημα. Μισό λεπτό, Νίκο, σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι ουσιαστικό τον κύριο Καμένο. Κύριε Καμένο, θέλω να σα ρωτήσω. Δεν είναι κάποιο έγγραφο το οποίο είναι και δραματικό, έτσι. Κύριε Καμένο, θέλω να σα ρωτήσω κάτι επί τη ουσία. Αυτό το οποίο περιγράφηκε σε αυτό το έγγραφο που αμφισβητείτε αυτή τη στιγμή. Πού είναι, πού βρέθηκε, πώς έφτασε στα χέρια δημοσιογράφων, που αφορά την περίπτωση κινδύνου εθνικής ασφάλειας της χώρας, εάν εσείς θα μπορούσατε να στηρίξετε μία κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά περίπου που περιγράφονται, αν δηλαδή η εθνική ασφάλεια είναι άμεση χρεοκοπία, κατάρρευση τραπεζών, εθνικά ζητήματα όπως το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, εάν εσείς θα το συζητούσατε. Κοιτάξτε κάτι. Την περιγραφή για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της χώρας δεν την περιγράφω. Εγώ την περιγράφω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με επίσημο έγγραφο. Αλίμονο, εγώ παίρνω το διαψεύσω περισσότερο όχι για την πλαστότητα του εγγράφου ή για το ότι κυκλοφόρησε από τη μεριά τη δική μας, αλλά γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνιολογία στον ελληνικό λαό και ότι ένα κόμμα, αν θέλετε, χρησιμοποιεί τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς.
Ωραία, πέστε μου αν εσείς θα κάνατε μια συζήτηση σε περίπτωση κινδύνου εθνικής ασφάλειας. Αν υπήρχε κίνδυνος εθνικής ασφάλειας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπαιρνε εκείνα που προβλέπονται από το Σύνταγμα τα μέτρα και τα οποία θα μας τα κοινοποιούσε, πιστεύω, αμέσως. Λοιπόν, δεν έχει κανένα λόγο να δημιουργούμε φόβο στους πολίτες αυτή τη στιγμή. Αφήστε μας να σας κάνω και άλλη ερώτηση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, βάσει των πρακτικών που μας διάβασαν πριν από λίγο, επεσήμανε ότι οι πληροφορίες του, αν μη τι άλλο, αφορούν κατάρρευση τραπεζών. Προφανώς σας το είπε, γιατί το διαβάσαμε από τα πρακτικά. Αυτό δεν είναι ένας από τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Όχι, δεν είναι κινδύνος εθνικής ασφάλειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμένα μου έδειξε μια ανυπόγραφη επιστολή του Πρωθυπουργού. Τον ρώτησα, όπως φαίνεται από τα πρακτικά, αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να την κοινοποιήσω τον ελληνικό λαό. Μου είπε όχι. Το πήρε πίσω, όπως φαίνεται από τα πρακτικά ξεκάθαρα. Δεν ήταν ένα έγγραφο το οποίο είχε υπογραφεί. Ζήτησα την ενημέρωση από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και από τους αντίστοιχους φορείς, γιατί μου ανέφερε το ECOFIN, μου ανέφερε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Αλλά είναι άλλο η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή η κατάσταση που κινητοποιεί πλέον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα κόμματα, και άλλο η περιγραφή που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Λοιπόν, εμείς εντωμεταξύ βλέπουμε από το ίντερνετ αυτό το έγγραφο. Αν είστε εσείς μπροστά σε τηλεόραση, θα το βλέπετε. Όπως το βλέπω. Ναι, όπως το είδατε μας είπατε. Το ελληνικό ταινία και έχει ένα φάξ επάνω. Δεν έχει ούτε κατάθεση αυτού του πρωτοκόλλου, γιατί δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δείτε τα πρακτικά τα οποία έχει βγάλει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Εγώ δεν θέλω να πω ότι το πλαστογράφει η Προεδρία της Δημοκρατίας, προς Θεού, ούτε δημοσιογράφος. Υπάρχει περίπτωση να το εστάλει από κάποιον ο οποίος έκανε την εκδήλωση. Κύριε Καμένο, μήπως ανεπισήμως. Κύριε Καμένο, είναι οξύς στις καταγγελίες του. Επισήμως λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μήπως ανεπισήμως εσείς δώσατε κάποια. Δεν έχω ανεπισήμως καμία επαφή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ό,τι γίνεται, έχει κάμερα μπροστά. Για να καταλάβουν και οι πολίτες, υπάρχει μία κάμερα η οποία καταγράφει όλη τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο έδωσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η εθνική ανταπάτηση, η οποία είναι αναρτημένη και το εξήγησα στο site το δικό μας. Και δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Μα βεβαίως λοιπόν, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, να ζητήσω κάτι, επειδή ότι δεν είναι κάτι. Επειδή έχουμε έναν άτυπο διάλογο με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου μέσω του ιντερνετικού του παιδιού, με πληροφορούν ότι το υπογράφει ο ίδιος ως δικό του ρεπορτάζ. Εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, μ' ακούει φαντάζομαι, να έχουμε και τη δικιά του άποψη, γιατί εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το έγγραφο αυτό που βγάζει ο Νίκος ο Χατζηνικολάου και το οποίο προφανώς εδόθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας είναι κάποιο έγγραφο το οποίο υπάρχει, αλλά δεν από εμάς. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε τον Χατζηνικολάου, ούτε τον δικό σας δημοσιογράφο, ούτε εσάς. Αλλά πρέπει να το κοινωνήσω αυτό στον ελληνικό λαό. Διότι για μας θέμα εθνικής ασφάλειας δεν υπάρχει από τη στιγμή που δεν το θέτει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εάν σας το θέσει αύριο, κύριε Καμένε, ποια θα είναι τα θέματα εθνικής ασφάλειας για εσάς. Μία η ώρα θα είμαι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα θέματα εθνικής ασφαλείας, όταν τίθεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέτουν την κατάσταση της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και προβλέπονται άλλες διαδικασίες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να δημιουργούμε πανικό στους πολίτες. Και εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες τουλάχιστον, ό,τι λέμε, το λέμε δημοσίως. Πάντως λέτε δεν είναι τρομερό το έγγραφο. Το περιεχόμενο του εγγράφου δεν είναι τρομερό. Ναι, αλλά δεν είναι αλήθεια. Τι να κάνω. Αφού δεν το δώσατε εσείς. Σίγουρα δεν το δώσατε. Μα βέβαια δεν το δώσα. Μα λέω, υπήρχε κάμερα μπροστά. Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν γίνεται σε ένα κλειστό γραφείο. Γίνεται σε ένα τραπέζι με 6 πρακτικογράφους και υπάρχει παρουσία κάμερας. Εγώ του εγχείρησα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως φαίνεται στα πρακτικά και τα περιγράφω τις 7 μας θέσεις. Του ζήτησε να τις κοινοποιήσει στους υπόλοιπους αρχηγούς. Λυπάμαι που δεν ήταν αυτή η συνάντηση από την αρχή με εμάς παρόντες. Αγνοήθηκε ο τέταρτο κόμμα στη δύναμη. Αλλά αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τι υπάρχει. Δεν αμφιβάλλω ότι τέτοιο έγγραφο που έβγαλε και ο Νίκος Χατζηνικολάου και που εστάλησε άλλους δημοσιογράφους από την Προεδρία της Δημοκρατίας ή που μπορεί να εστάλει στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει, αλλά δεν από εμάς. Και νομίζω ότι αυτό το ξεκαθαρίζει όλα. Ναι, πάντως στο ερώτημα, πάντως κύριε Καμένε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αύριο το μεσημέρι που θα δείτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα συζητήσετε
για πιθανά προβλήματα που περιγράφουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ακούστε κάτι. Και στα ζητήματα αυτά θα έχετε προφανώς ιδιαίτερη ευαισθησία, για να το πω έτσι. Κυρία Στάη, εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέσει στο τραπέζι τη συνδιάσκεψη που κάνει με τους αρχηγούς των κομμάτων θέματα εθνικής ασφαλείας, βεβαίως θα συζητήσω και βεβαίως υπάρχει ειδική ευαισθησία. Όμως θέλω να σας πω από την αρχή ότι εμείς είμαστε ένα κίνημα το οποίο έχει προέλθει από τον ελληνικό λαό με συγκεκριμένες θέσεις. Οι 7 θέσεις που περιέγραψα δεν είναι κάτι το οποίο γεννήσαμε μόνοι μας, το συναποφασίσαμε και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε σε μισή από αυτές. Μία από αυτές περιγράφει την κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλη την κήρυξη της ΑΟΣ, άλλη την κατάργηση των μνημονίων. Αυτές είναι οι θέσεις σας. Και από ό,τι αφορά το έγγραφο, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Αυτές είναι οι θέσεις σας για ό,τι αφορά το έγγραφο. Λέτε, δεν είναι πλαστό. Ότι... Όχι, δεν είναι δικό μου, λέω. Δεν είναι δικό σας. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Βεβαίως. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητή μου Έλλη. Καλησπέρα και στον πρόεδρο, τον κύριο Καμένα. Καλησπέρα, κύριε Ζηλό. Για πες μας τώρα που έγινες ρεπόρτερ, δεν έπαψες εσύ και ποτέ, και το υπογράφεις. Πες μας τι συμβαίνει με αυτό το έγγραφο. Όχι και έγινα ρεπόρτερ, είμαι 29 χρόνια ρεπόρτερ, από το 1983. Λοιπόν, για όχι, πες δεν μας. Είναι εντάξει. Είμαι ρεπόρτερ από το 1983, από το πολιτικό ρεπόρτερ. Επειδή ακριβώς αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, πες μας πώς, τι έχει προκύψει με αυτό το έγγραφο. Αυτό το έγγραφο έχει δοθεί από τον Κάρολο Παπούλια, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στο Κοινοβούλιο. Το επιβεβαιώνω και εγώ αυτό. Θα παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, μία κουβέντα θα πω εγώ, δεν θα πω πολλά. Παρακαλώ. Θα πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό έχει σταλεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων. Έχει σταλεί από το φάξ της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αν μπείτε τώρα στο ενικός.gr θα το δείτε ότι είναι από το φάξ της Προεδρίας της Δημοκρατίας και έχουν ειδοποιηθεί οι αρχηγοί να το μελετήσουν με προσοχή εν ώψη της αυριανής σύσκεψης. Η συνάντηση δε με τον κύριο Καμένο πριν από τη σύσκεψη αυτή ορίστηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας ακριβώς για να διερευνηθούν με βάση αυτό το κείμενο του κυρίου Καμένου προς τον Πρόεδρο αν υπάρχουν δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ανάγκης. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κάρολος Παπούλιας θα έλεγε ψέματα επί του προκειμένου ότι έλαβε αυτό το non-paper, να το πω έτσι, από τον κύριο Καμένο. Και εν πάση περιπτώσει το non-paper αυτό δεν λέει κάτι κακό. Ποιος το έστειλε είναι το ερώτημα. Θέλω να πω δηλαδή. Η ουσία είναι το ερώτημα. Είναι αυτό, η ουσία είναι το θέμα, όχι το ποιος κατά το έστειλε γνώμη, τώρα. Αυτό είναι ένα non-paper, γι' αυτό δεν το επιβεβαιώνει ο πρόεδρος ο κύριος Καμένος. Διότι τα non-paper δεν συνηθίζεται να διανέμονται. Η Προεδρία αποφάσισε να το διανύμει στους πολιτικούς αρχηγούς και έτσι έσπασε αυτό, βγήκε προς τα έξω. Γι' αυτό δεν το επιβεβαιώνει επισήμως ο πρόεδρος, αλλά κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι ένα κακό έγγραφο αυτό. Αυτό λέει τις θέσεις των ανεξαρτήτων Ελλήνων που και προεκλογικά είχαν εκφραστεί και έχει ένα σενάριο εθνικής ανάγκης στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι κατά και η ουσία του πράγματος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά τη γνώμη μου το σενάριο Β, θα το δείτε στο δημοσιευμένο έγγραφο στο ενικός.gr, είναι ένα σενάριο εθνικής ανάγκης που πολύ σωστά το προτείνει ο Πάνος Καμένος για να βγει η χώρα της κομμής. Μάλιστα, λοιπόν, ο κύριος Καμένος δεν έχει αντίρρηση αυτό. Ο κύριος Καμένος λέει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν το προτείνει. Είναι πρώτος του κύριου Καμένου. Και λέει ότι είναι πλαστό. Δεν είπε ότι είναι πλαστό. Δεν είπε ότι είναι πλαστό. Κύριε Καμένε, δεν είπατε κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Δεν είπε ότι είναι πλαστό. Είναι πρόταση του κυρίου Καμένου, αλλά όχι επίσης. Σαν να βάλω το βίντεο και θα δείτε ότι χρησιμοποιείται και πλαστό. Μην μιλάτε όλοι μαζί, παρακαλώ. Δεν μπορώ να σας ακούσω όλους μαζί. Κύριε Χατζηνικολάου, μην μιλάτε όλοι μαζί. 30 δευτερόλεπτα και θα σας αφήσω. Επικαλούμενος την μακρά δημοσιογραφική μου πείρα των 30 ετών και τη μακρά μου θητεία στο ρεπορτάζ που η φίλη μου η Έλλη δεν ξέρω γιατί απόρρισε στο ξεκίνημα. Μα μπες στην ουσία τώρα και δεν απόρρισε. Είπα ότι έκανες ρεπορτάζ το θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάνω κάθε μέρα ρεπορτάζ και εγώ όλα τα θέματα. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος δεν διέψευσε ούτε την Έλλη ούτε μένα. Πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα
Αυτό ήταν ένα non-paper. Αν ήθελε ο κύριος Καμένος αυτό το έγγραφο να διαρρεύσει, θα το είχε υπογράψει. Η διαδικασία των εγγράφων που δεν φέρουν υπογραφή είναι μια συνήθις διαδικασία όταν υπάρχει πολιτική διαπραγμάτευση. Έτσι είναι. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και ένα ζήτημα για τη διαρροή του εγγράφου από την Προεδρία. Και με συγχωρείτε πολύ, εγώ θα θέσω και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση που αφορά το σχηματισμό κυβέρνησης, οφείλει και η Προεδρία από την πλευρά της να τηρεί το απόρριτο των συζητήσεων μέχρι ότου αυτές καταλήξουν. Με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου, δεν διοχετεύτηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν διοχετεύτηκε. Από κόμμα έφυγε, από κόμματα. Από κόμματα πρέπει να έφυγε. Λοιπόν, θέλει να πει κάτι ο κύριος Καμένος, να τον ακούσει. Να τελειώσω την πράξη μου, κύριε Καμένου, ή να κλείσω. Κύριε Χατζηνικολάου, αν θέλετε να μείνετε μαζί μας, με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά θα θέλω δώσω τον να λόγο. Τελειώσω τη φράση μου. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Καμένο. Αλλά με διέκοψε ο κύριος Φελέκης πριν ολοκληρώσω τη φράση. Όχι, Νίκο, είπα δεν είναι. Νίκο Φελέκη. Βάλετε την. Νίκο Φελέκη, σε παρακαλώ, σε να τελειώσει, γιατί θέλω να ακούσουμε και τον κύριο Καμένο. Με ακούτε. Ακούμε. Ένα non-paper δεν φεύγει από το φαξ τη Προεδρίας προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Μάλιστα. Εκτός εάν έχει αποφασίσει η Προεδρία ότι θα διαρρεύσει. Επίσης, ξαναλέω ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου non-paper, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με τις θέσεις του κυρίου Καμένου και ας μην το διαψεύδει, δεν έχει λόγο να το διαψεύδει πλέον αφού διέρευσε, το περιεχόμενό του δίνει μία προοπτική. Μάλιστα, λοιπόν. Να το πω έτσι, σχηματισμού κυβέρνησης. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Καμένο, γιατί είναι σαφές, κύριε Καμένο, ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει υποθεί και τι ακριβώς έχει συμβεί. Ότι εγώ αυτό το έγγραφο, εν γνώση μου, ποτέ δεν το ενεχείρισε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν κάποιος το έστειλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη γραμματεία, είναι θέμα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν το υιοθετώ το έγγραφο αυτό, γιατί δεν είναι δικό μας. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας καλόπιστα πιθανώς να το έδωσε στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Όμως οφείλω εν ώψη αυριανής συναντήσεως να σας πω ότι δεν είναι θέση δικιά μας, γιατί ό,τι είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το είπα ενώπιον των πρακτικογράφων. Έχουν γραφεί τα πρακτικά, τα έχω δημοσιοποιήσει στο Facebook τώρα. Μπορείτε να πείτε, δηλαδή. Οπότε τέτοιο σενάριο για αύριο δεν υφίσταται, μας λέτε. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι πάντως δικό μας έγγραφο δεν είναι. Δεν αμφιβάλλω ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας πιθανώς καλόπιστα να το πήρε και να το μοίρασε στους δημοσιογράφους, αλλά δεν αντιστοιχεί στις θέσεις των εξαιρετικών Ελλήνων. Μάλιστα, εμείς, λοιπόν. Ό,τι είχαμε να πούμε. Μπαίνει θέμα. Φτάσαμε στο σημείο να μπαίνει θέμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας πια. Όχι, δεν μπαίνει θέμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία είδαμε πολλά. Είδαμε μέχρι το Βασίλειο. Υπάρχει αυτό το έγγραφο ή δεν υπάρχει. Να πλαστογραφείτε έγγραφο το οποίο είπε ότι είναι πλαστό και κατασκευασμένο η ΕΕΠ, που έλεγε ότι έπαιρνε λεφτά σαν υποψήφιο των εξαρτών Ελλήνων. Λοιπόν, επειδή πολλά έχουμε δει, σας λέω λοιπόν καλόπιστα. Γιατί δεν πρέπει να μυθίζουμε το κλίμα, ότι δεν είναι δικό μας. Ότι μπαίνει θέμα για πολιτικό κόμμα το οποίο το πήρε στα χέρια του. Αυτό τουλάχιστον το καταλάβαμε. Είναι λοιπόν, κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα τι να σας πω. Τώρα ποιος το έβγαξε, ποιος το έστειλε, πάντως δεν είναι δικό μας. Από εκεί και πέρα οι δημοσιογράφοι που το πήρανε, καλόπιστα το πήραν από την Δημοκρατία. Όλοι καλά. Λοιπόν, κύριε Καμένο. Βέβαια δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, κυρία Σταϊκή. Λοιπόν, κύριε Καμένο, ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα συζητηθεί αύριο στη συνάντησή σας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για αυτό το σενάριο. Λοιπόν, να σας πω κάτι σας λέω το εξής, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννοήσεως. 7 θέσεις τις οποίες εμείς δώσαμε είναι ήδη υπό αμφισβήτηση από άλλα κόμματα. Δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα αύριο συνεργασίας. Μάλιστα, πιστεύετε δηλαδή, είστε πιο κοντά στο ότι θα πάμε σε εκλογές, αυτό βλέπετε? Πιστεύω ότι η λύση πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός, διότι ουσιαστικά με τις θέσεις τις οποίες έχουν ιδίως τα μνημονιακά κόμματα, το Μασό και η Νέα Δημοκρατία που συγκυβερνήσαν τον τόπο και για τους οποίους απορρίπτουμε για κάθε συνεργασία και τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμάρα, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας. Λοιπόν, καλύτερο θα ήταν τέτοιες πάντως να μην γίνονται τέτοιου είδους. Είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, Νίκο. Κυβέρνηση προσωπικότητων αναστήριξη. Κυρία Σταϊ, γύρεται ένα θέμα.
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προεδρία της Δημοκρατίας. Σας αφήνω εγώ, με συγχωρείτε. Κύριε Καμένη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλείται μετά από αυτή τη συζήτηση.